θεσσαλιακής εταιρικής σχέσης, ενώ ο ειδικός του στόχος συνίσταται στο συντονισμό, την ενίσχυση, τη διεύρυνση και την ευθυγράμμιση των επί του παρόντος κατακαιρματισμένων εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στο τομέα των συστημάτων γεωργικών προϊόντων, διατροφής και παροχής και διαχείρισης των υδάτων, στο πλαίσιο μιας πολυπαραγοντικής, πολυδιάστατης και ολοκληρωμένης προσέγγισης. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις, οι ένοπλες συγκρούσεις, η πολιτική αστάθεια, η αλλαγή του κλίματος, η μη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού είναι οι πιο κρίσιμοι παράγοντες που συμβάλλουν στη μετανάστευση. Η πρόσβαση σε νερό, τροφή και υπηρεσίες αποχέτευσης είναι υψίστης πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας στην περιοχή και αποτελούν καθοριστικές και αλληλένδετες προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό το λόγο, το Πρίμα αποτελεί εξ αντικειμένου μια από τις σπάνιες προσπάθειες επιστημονικής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και του αναγκαστικού εκπατρισμού των κατοίκων της Μεσογείου. Τόσο προσωπικά ως εισηγήτρια, όσο και οι συνάδελφοί μου σκιώδεις εισηγητές, προσπαθήσαμε σε εξαιρετικά ασφικτικές χρονικές προθεσμίες να συμβάλλουμε στη βελτίωση ενός καλού αρχικού κειμένου με τροπολογίες που κυρίως επικεντρώθηκαν στα εξής ζητήματα. Στην αποκλειστική εστίαση του Πρίμα σε εφαρμογές πολιτικού και μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος για πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και σε στοιχειώδεις εγκατάστασης αποχέτευσης. Στην ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών της περιοχής, συμβάλλοντας στη βελτίωση της απόδοσης, της ασφάλειας, της προστασίας και της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών προϊόντων διατροφής και της ολοκληρωμένης παροχής και διαχείρισης του νερού. Στην υποστήριξη όλων των τύπων δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας για προώθηση έργων ευρέως φάσματος τεχνολογικής ετοιμότητας και εξασφάλιση κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ μικρών και μεγάλων σχεδίων. Στην ενίσχυση μιας δίκαιης και ισορροπημένης γεωγραφικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Στην αποτροπή εξωτερικής συμμετοχής εξωτερικών και εσωτερικών λαθρεπιβατών με τη θέση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και επαρκών δεσμεύσεων. Στην ενδυνάμωση του ανοιχτού χαρακτήρα για όσες χώρες θέλουν να συμμετάσχουν και στην εξασφάλιση διαφανούς διακυβέρνησης, διαχείρισης και εφαρμογής του. Αγαπητοί συνάδελφοι, ανοίγοντας τη συζήτηση, θέλω να επισημάνω ότι η κοινή προσπάθεια μεταξύ των θεσμικών οργάνων, της Επιτροπής, του Συμβουλίου και ειδικότερα της Μαλτέζικης Προεδρίας που έθεσε το Πρίμα ως πρώτης προτεραιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και των πολιτικών ομάδων, εξελίχθηκε σε ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας που επέτρεψε την εξέβρεση των βέλτιστων δυνατών συμβιβασμών για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας και γι' αυτό τους ευχαριστώ.